Νομίζω ότι έχει γίνει κοινό τόπο όλων ότι ύστερα από πολλά χρόνια καθυστερήσεων, αναμονής και ταλαιπωρίας των πολιτών της Θεσσαλονίκης, βρισκόμαστε σχεδόν 5 μήνες από την ημέρα που η πόλη θα αποκτήσει μετρό. Ίσως το πιο σύγχρονο μετρό στην Ευρώπη, αφού διαθέτει, όπως έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, τα πλέον καινοτόμα συστήματα και τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Συγκεκριμένα, η κύρια γραμμή του μετρό, με 13 σταθμούς, θα παραδοθεί τον Νοέμβριο. Αποτελεί προτεραιότητα να υπάρξει πλήρης προσβασιμότητα πεζών και οχημάτων και στους 13 σταθμούς του. Αυτό ερχόμαστε να ολοκληρώσουμε σήμερα και για τον σταθμό της Νέας Ελβετίας, με μελέτες που υλοποίησε ο ΣΕΦ και με τη σύμφραση που υπογράφει η Ελληνική Μετρό με την ανάδοχη εταιρεία του ΕΡΕ, με την οποία έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και έχει επιταχύνει πολύ την υλοποίηση του συνολικού έργου του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να εξάρω τη συμβολή της Περιφέρειας και του Δήμου, αλλά και την εξαιρετική συνεργασία που έχει αναπτυχθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα μεταξύ όλων των stakeholders του project που λέγεται μετρό, εποφελία πάντα της κοινωνίας. Ακούσαμε τι αφορά το έργο. Εγώ θέλω απλώς να προσθέσω ότι η σύμβαση αυτή πέρασε από το ελεγκτικό συνέδριο. Είναι προϋπολογισμού περίπου 10,5 εκατομμυρίων ευρώ και προβλέπεται να ολοκληρωθεί ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας στο μετρό τον Νοέμβριο. Και μια ακόμα επισήμανση. Χρηματοδότης του έργου είναι από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και συγκεκριμένα τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και το ΕΣΠΑ 2014-2020. Αυτό καταδεικνύει την αξία των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την υλοποίηση σημαντικών έργων που βοηθούν, που ενισχύουν την καθημερινότητα του πολίτη. Κλείνοντας, στον πυρήνα της στρατηγικής στόχευσης, της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και θέλω να ευχαριστήσω τον Νίκο Ταχιάο για τη συνεργασία που έχουμε, είναι η ολοκλήρωση των εξελίξεων έργων, η δομολόγηση νέων παρεμβάσεων, η ενίσχυση της ασφάλειας πράσινων υποδομών και μεταφορών και η τόνωση της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος ως προς την έγκαιρη υλοποίηση αλλά και την αναγκαία χρηματοδότηση των έργων. Θα επαναλάβω ότι όλα αυτά βρίσκουν πλήρη αποτύπωση στη Θεσσαλονίκη. Πόλη στην οποία επί χρόνια καρκινοβατούσαν εμβληματικά έργα, υπολειτουργούσαν δημόσιες συγκοινωνίες και υφίστατο εύλογη καχυποψία της τοπικής κοινωνίας. Σήμερα με σχέδιο, επιμονή και μεθοδικότητα επιτυγχάνουμε όλοι μαζί, το επαναλαμβάνω, όλοι μαζί τους στόχους που έχουμε θέσει. Εδώ είναι ορατό και είμαστε στο μετρό. Σε λίγο θα πάω στο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών λεωφορείων. Όταν ήρθαμε τον Πρωθυπουργό πριν από 2 εβδομάδες, 17 ηλεκτρικά λεωφορεία κυκλοφορούσαν στους δρόμους της πόλης. Σήμερα αυτά είναι 88. Και μέχρι τα μέσα Ιουνίου θα είναι όλα. Και τα 110 στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Άρα αποδεικνύουμε με έργα και πράξεις που σχεδιάζουμε, δρομολογούμε, υλοποιούμε και παραδίδουμε στους πολίτες, στην κοινωνία, πρωτίστως στη μεσαία τάξη, έργα στρατηγικής σημασίας που βελτιώνουν την καθημερινότητά τους και αναβαθμίζουν το επίπεδο των υποδομών στις υπηρεσίες μεταφορών. Σας ευχαριστώ πολύ.